Γεια σας αγαπητοί μου, πήκε κάρια σήμερα με θέμα. Τι δεν μου λέει, γιατί δεν μου λέει τι νιώθει, τι σκέφτεται και κρατάει μία απόμακρη στάση. Εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι προβλέψεις είναι γενικές, άφουρον το σύνολο, εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει κι αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο καρφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου, την ιστοσελίδα μου, το Facebook μου. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θα σας βάλω το email μου έτσι κάπου εδώ, για να το βλέπετε. Έχουμε 3 πακετάκια, πακετάκι νούμερο 1, νούμερο 2 και νούμερο 3. Είναι γενικό το ρίξιμο φυσικά, μπορείτε να τα ακούσετε και τα 3. Παρ' όλα αυτά όμως για αρχή μπορείτε να διαλέξετε αυτό που σας αγγίζει περισσότερο στο γούστο σας ή στη διαίσθησή σας. Ξεκινάμε λοιπόν. Και ξεκινάμε με το πακετάκι νούμερο 1, να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτή εδώ η καρτούλα αντιπροσωπεύει εσάς που ρωτάτε τι έχει μπλοκάρει σε αυτό το άτομο, είτε άντρα είτε γυναίκα. Γιατί δεν μου λέει ξεκάθαρα τι θέλει, τι νιώθει, πώς θέλει να πάνε τα πράγματα μεταξύ μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε παιδάκια μου σκορπίσια ενέργεια, μπορεί να είναι ζώδιο, μπορεί να είναι οροσκόπος, μπορεί να είναι κυρίαρχοι πλανήτες, έτσι. Πάντως, σίγουρα εσείς νιώθετε μια έντονη μελαγχολία, μια έντονη θλίψη, εντάξει. Ακριβώς επειδή το άτομο της καρδιάς σας σας κάνει κάποια νερά ή όταν το ρωτάτε συγκεκριμένες ερωτήσεις, αποφεύγει να τις απαντήσει ή σας λέει «Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα, θέλω χρόνο να σκεφτώ» ή οτιδήποτε άλλο, και εσείς πάντα αισθάνεστε γιωμένοι, ότι σας αδειάζει δηλαδή αυτό το άτομο, εσείς στεναχωριέστε, παιδάκια μου, στεναχωριέστε. Δεν βλέπετε φως στο τούνελ, έτσι. Είστε μπροστά από το τούνελ, αλλά λέτε τι να κάνω, να το τελειώσω, να προχωρήσω, μήπως σπαταλώ άδικα το χρόνο μου, μήπως τυχόν αυτό που νιώθω εγώ δεν το νιώθει άλλη πλευρά. Εντάξει, την πήρατε την εικόνα. Λοιπόν, βλέπετε και εσείς εδώ τι γίνεται. Μια στιγμή να κάνω και ένα zoom. Ωραία. Λοιπόν, έτσι αγαπητοί μου, κοιτάξτε να δείτε, άδικο δεν έχετε. Γιατί εσείς έχετε επενδύσει από ό,τι βλέπουμε εδώ, επάνω σε αυτό το άτομο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν επενδύουμε σε άλλους ανθρώπους. Επενδύουμε, παιδιά μου, στον εαυτό μας. Εντάξει, πρώτιστα στον εαυτό μας. Γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε αντικείμενα, εντάξει, κατανοητό μέχρι εδώ. Αυτό θα ήθελα να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους σαν χρηματιστήριο, σαν κοσμήματα, σαν μετοχές, σαν μετρητά, σαν κάτι που θα είναι για πάντα σταθερό και θα κάνει ό,τι του λέμε εμείς. Όχι, ο καθένας από εμάς έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τα δικά του θέλω και έχει και τους διαφορετικούς ρυθμούς από εμάς. Αν εμείς ξέρουμε τι θέλουμε, δεν σημαίνει ότι και η άλλη πλευρά μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ξέρει τι γνωρίζει. Να ξέρει τι νιώθει, τι αισθάνεται, τι σκέφτεται, τι θέλει να σας πει. Εντάξει, οπότε λοιπόν πιθανότατα εσείς με αυτή τη στάση να ασκείτε και πίεση. Βέβαια και εσείς εδώ έχετε τα δίκια σας, έχετε εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση. Νιώθετε ότι δεν εξελίσσεται, δεν προχωράει. Και αυτό σας αποδυναμώνει ενεργειακά. Τι να κάνω, να δώσω μία να τελειώνω. Να κάνω λοιπόν το μεγάλο βήμα. Να προχωρήσω μόνη μου, να ξεκαθαρίσω εγώ την κατάσταση. Αφού λοιπόν η άλλη πλευρά δεν θέλει. Βρίσκεστε λοιπόν σε ένα μεταβατικό στάδιο, γιατί έχετε ήδη διαισθανθεί και έχετε ήδη καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, παιδάκια μου γλυκά, κοιτάξτε, άδικο δεν έχετε. Γιατί, σύμφωνα με αυτήν εδώ την καρτούλα, παιδάκια μου, αυτό το άτομο που είναι πολύ πιθανό να ανήκει και στο ζώδιο του ψαριού, ηχθείς δηλαδή,
είτε οροσκόπο στους ηχθείς, είτε κυριάρχους πλανήτες στους ηχθείς. Θα αφήσω αυτό κάτω. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρει πραγματικά τι θέλει. Πρώτη θα φοβάται, εντάξει. Κυριεύεται από έναν πάρα πολύ έντονο φόβο. Δεύτερον, δεν θέλει να αναλάβει ευθύνες, βλέπετε. Άσε με εμένα εδώ πάνω, καλά είμαι εγώ. Είμαι στο συννεφάκι μου. Εγώ αγναντεύω ουρανό και σύννεφα. Και γιατί να πατήσω εγώ τα ποδαράκια μου στη γη να γιωθώ. Όχι μωρέ, καλά είμαι εδώ πέρα στο δικό μου κόσμο. Και τα βλέπω τα πράγματα από ψηλά, αλλά παράλληλα φοβάμαι και να ξεκρεμαστώ. Φοβάμαι μήπως πέσω και χτυπήσω και πληγωθώ. Έτσι αγάπες μου γλυκές. Λοιπόν, πιθανότατα βέβαια να είστε και εσείς που ρωτάτε ηχθείς και να είναι δηλαδή ενέργειες αντεστραμμένες. Εδώ να είναι το άλλο άτομο και εσείς εδώ. Εσείς βέβαια ξέρετε καλύτερα. Παρά αυτό όμως παιδάκια μου ξέρετε κάτι. Δεν πρόκειται αυτό το άτομο να πάρει απόφαση έτσι. Θα αμφιταλαντεύετε. Εσείς θα συνεχίσετε να βασανίζεστε. Εντάξει. Μπορεί να δώσετε και ένα τελεσίγραφο ή μου δίνεις απάντηση εντός μιας εβδομάδας ή ξέχασέ με. Πάει. Αυτή εδώ η καρτούλα μας λέει ότι κάτι σαφώς αλλάζει. Εντάξει. Μεταβαίνει η κατάσταση σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Σε μια άλλη διάσταση δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ το άτομο όμως δεν έχει σκοπό, παιδάκια μου, να σας πιάσει από το χέρι και να σας πει προχωράμε μαζί. Προχωράμε μαζί. Άσε με εμένα εδώ, καλά είμαι. Καλά είμαι. Εδώ μπορεί να μιλάμε και για κατάθλιψη, εδώ δηλαδή, για παθολογική κατάθλιψη, για γενικώς τάση θυσίας, ότι εγώ που κάνω τόσα για σένα και σε δεν εκτιμάς τίποτα και τώρα τι μου ζητάς, γιατί μου βάζεις σε μένα τελεσίγραφα, γιατί μου βάζεις μαχαίρι στο λαιμό, ενώ δεν είναι έτσι. Εντάξει, έχετε όλο το δικαίωμα να ξέρετε που βαδίζετε. Αλλά αυτό το άτομο έτσι το αντιλαμβάνεται. Ας το καλό πια, όλοι κάτι ζητάτε από μένα και εγώ τι θα κάνω. Και δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω. Εντάξει, παιδάκια μου. Λοιπόν, αμφιταλαντευόμενος χαρακτήρας όπως και να έχει, ο οποίος δεν έχει σκοπό να πάρει απόφαση. Παιδάκια γλυκά, και θα σας πω γιατί δεν έχει σκοπό να πάρει απόφαση. Αυτό εδώ το μήνυμα πάει σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, παιδιά μου, να ελευθερωθεί δηλαδή από αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, αλλά επίσης έρχεται να κολλήσει και για εσάς, κοιτάξτε. Ελευθερωθείτε, λέει. Ελευθερωθείτε. Εντάξει, γιατί εσείς, κοιτάξτε, ήδη έχετε βάλει πλάτη, έχετε συναισθανθεί, έχετε διαισθανθεί και έχετε κατανοήσει τι συμβαίνει. Οπότε στην πραγματικότητα εσείς κοιτάτε αλλού. Δεν είστε στραμμένοι με το κεφάλι πίσω. Αυτό εδώ το άτομο όμως, κοιτάξτε, είναι κρεμασμένο από το κλαδί. Δεν λέει να τα αφήσει. Το κεφάλι όμως κοιτάει προς τα πίσω. Εντάξει. Ανασφάλεια και βεβαιότητα. Εσείς εδώ, παρόλο που είστε θλιμμένοι και στεναχωρημένοι όμως, δεν κοιτάτε προς τα πίσω. Κοιτάτε μπροστά, στο καταπράσινο λιβάδι. Έτσι, αγάπες γλυκές. Λοιπόν, άρα αυτή εδώ η καρτούλα, παρόλο που μας λέει σαν μήνυμα ελευθερώστε τον εαυτό σας, έτσι, ήρθε η ώρα να πάρετε τον έλεγχο της ζωής σας στα χέρια σας, και ναι μεν αυτό το άτομο το αφορά, αλλά δεν θα κάνει την κίνηση, παιδάκια μου, έτσι, και να κάνει κίνηση μετά από λίγο καιρό και πάλι τα ίδια θα γίνουν και να σας δώσει δηλαδή κάποιες απαντήσεις πιο σταθερές. Και πάλι μετά από λίγο καιρό πάλι θα αρχίσει να το χαλάει το σκηνικό. Δεν είναι για σας, παιδιά μου, αυτή η κατάσταση. Δεν είναι αυτό που θέλετε εσείς, εντάξει. Άρα λοιπόν, εσείς, ορίστε, μπορείτε να ελευθερωθείτε. Ελευθερωθείτε λοιπόν από αυτή την ενέργεια η οποία δεν βγάζει πουθενά. Σταματήστε να περιμένετε. Δεν υπάρχουν εγγύσεις εδώ. Σταματήστε να περιμένετε, αγάπες. Ελευθερώστε τον εαυτό σας, εντάξει. Ελευθερώστε τον. Άσε αυτό το άτομο εδώ. Δεν θα περιμένετε εσείς αιώνια για το πότε θα πάρει απόφαση. Όχι βέβαια. Ελευθερωθείτε. Άστε το. Άστε το εδώ στο δικό του κόσμο. Λοιπόν. Και αν πάρετε την απόφαση να ελευθερωθείτε, τι μας λέει εδώ. Ναι μεν, περνάτε αυτή τη στιγμή σκληρές δοκιμασίες, αλλά
Οπωσδήποτε με κάθε κόστος πρέπει να αποφύγετε τους αρνητικούς ανθρώπους. Να τόσο αρνητικός άνθρωπος που τα βλέπει όλα στραβά και ανάποδα και δεν θέλει να αντιμετωπίσει την κατάσταση, δεν θέλει να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Εντάξει, λοιπόν, απομακρύνετε τον εαυτό σας. Εντάξει, καλή μου, έτσι κι αλλιώς, από ό,τι μας δείχνει εδώ, ναι, πονάτε, αλλά κάπου μέσα σας έχετε ήδη καταλάβει τι πρέπει να κάνετε. Έτσι, λοιπόν, πράξτε εσείς όπως θέλετε να πράξετε και αφήστε αυτό εδώ το άτομο στον κόσμο του, στο συννεφάκι του, έτσι. Ελευθερώστε τον εαυτό σας. Πρέπει να το κάνετε, γιατί ήδη έχετε δοκιμαστεί πάρα πολύ. Σκληρές δοκιμασίες, έτσι. Εφτάνει, βρε παιδάκια μου, εντάξει. Ελευθερωθείτε εσείς. Ελευθερωθείτε. Αυτά είχε να μας πει το δικό σας φακετάκι, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα. Προχωράμε τώρα στο πακετάκι νούμερο 2, να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, αγάπες μου, αυτή εδώ η καρτούλα αντιπροσωπεύει τι περιμένετε εσείς από το άτομο της καρδιάς σας, είτε άντρας είτε γυναίκα. Λοιπόν, πώς σκέφτεσαι εσείς για τις σχέσεις σας, τι εξελίξεις θα θέλατε να γίνουν, πώς να πάνε τα πράγματα, να υπάρξει πρόοδος μεταξύ σας, να σταματήσει αυτή η στασιμότητα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αγάπες, εδώ πέρα έχουμε ενέργεια κρυού, μπορεί να ανήκετε στο ζώδιο του κρυού, οροσκόπους στον κρυό πιθανότατα να έχετε, κυριάρχους πλανήτες πιθανότατα στον κρυό, έτσι αγαπητοί μου. Λοιπόν, εσείς νιώθετε ότι είστε έτοιμοι, έτοιμος ή έτοιμοι δηλαδή, εντάξει πριν το ανέφερα στο πληθυντικό, να περάσετε σε μια εντελώς νέα φάση, έτσι. Και μάλιστα χωρίς αμφιβολίες, με πλήρη αυτογνωσία, έχετε πάρα πολύ μεγάλο δυναμισμό και αποφασιστικότητα. Θέλω να προχωρήσουμε. Και επειδή εσύ όσες φορές σου κάνω αυτή την κουβέντα, το άλλο άτομο δηλαδή, δεν μου λες ξεκάθαρα τι θέλεις ακόμα, εγώ θέλω να πάρω συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί έχω συγκεκριμένους στόχους και όνειρα για εμάς. Και οπωσδήποτε θέλω να τα διαλευκάνω αυτά, για να ξέρω και εγώ τι μου γίνεται, που βαδίζω. Έτσι παιδάκια μου γλυκά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Απ' την άλλη τη μεριά υπάρχει εδώ και μια τάση πείσματος και εγωισμού. Βέβαια δεν το λέμε για κακό αυτό τώρα εδώ. Εντάξει, ίσα ίσα που εδώ διαφαίνεται ότι ξέρετε τι θέλετε. Και είστε διατεθειμένοι παιδάκια μου γλυκά να το εξαντλήσετε το θέμα, να το προχωρήσετε όσο πιο βαθιά πάει, να σκάψετε δηλαδή βαθιά. Για να βρείτε επιτέλους απαντήσεις που θέλετε. Έτσι αγάπες μου. Λοιπόν, υπάρχει όμως και μια τάση εγωισμού λιγάκι. Κάπου είστε και λίγο μοναχοφαγάντες, εντάξει, αν τυχόν όντως έχετε κάποιο στοιχείο στον κρυό, τι να κάνουμε, τα κρυαράκια είναι λίγο έτσι, είναι λίγο ξεροκέφαλα, είναι και λίγο παρτάκιδες, έτσι λοιπόν. Τα θέλουν και λίγο όλα δικά τους, μου αρέσει που βάζουν και το λίγο, γιατί κάποιες φορές ξεφεύγει η κατάσταση, αλλά λέμε. Απ' την άλλη τη μεριά, έχετε και μία τάση να βιάζεστε, έτσι, βιασύνη. Και παρορμητισμός υπάρχει, έτσι. Και κάπου λίγο με την υπομονή σας έχουμε και ένα θεματάκι, έτσι. Δεν μπορείτε να κάνετε και υπομονή με την έννοια, δηλαδή, ότι εντάξει, okay, μίλησα στον καλό μου ή στην καλή μου, θέλω απαντήσεις, θέλω τέλος πάντων να ξέρω τι μας γίνεται προς τα που πάμε, αλλά πω, μου είπε ότι θα το σκεφτώ και θα σου απαντήσω, λέγω, δεν μπορώ να περιμένω, θέλω τώρα να ξέρω, τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Άλλος χαρακτήρας εσείς, άλλος χαρακτήρας ο καλός σας ή η καλή σας. Έτσι λοιπόν, θα περιμένετε και προσπαθήστε να μην έχετε αιμονή. Εντάξει, μην κολλάει σκέψη σας συνέχεια στο τι είδους απάντηση θα σας δώσει. Αποφύγετε την αιμονή. Εντάξει, αγάπες μου γλυκές. Λίγη διπλωματία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, εύκολο το λες, αλλά πώς το κάνεις στην περίπτωση που είστε παρορμητικοί. Όλα μπορούν να γίνουν, αρκεί να διατάξουμε το μυαλουδάκι μας και να το πούμε, έλα εδώ, στον εαυτό μας δηλαδή, έλα εδώ εαυτό μου, κοίταξε να δεις,
Εντάξει. Δεν είναι ότι τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα και αμέσως. Λοιπόν, θα περιμένεις και θα είσαι διπλωματικός ή διπλωματική. Δεν θα τον αρπάζεις από τα μούτρα αυτόν τον άνθρωπο που είσαι μαζί. Εντάξει. Άστο. Θέλει τον χρόνο του να σου απαντήσει. Εντάξει, αγάπες μου γλυκές. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε οικογένεια αν δεν έχετε ήδη. Έτσι. Και πιθανότατα εδώ να μιλάμε για μια παρεξήγηση που σας απομάκρυνε και εσείς περιμένετε να δείτε αν θα επιστρέψει σε εσάς το άτομο της καρδιάς σας ή όχι. Εντάξει. Αλλά και πάλι, ίσως ο παρορμητισμός σας να είναι προϊόν της ανυπομονησίας σας. Μα εγώ θέλω οικογένεια, εγώ θέλω παιδιά. Και περνάει ο καιρός και περνάει ο χρόνος και τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θέλω να γίνω γονιός. Εντάξει. Λοιπόν, παίζει βέβαια και αυτό το ρόλο του μισό λεπτό να το κατεβάσω λίγο το χεράκι μου, παιδάκια μου. Αλλά, εντάξει, έτσι είστε εσείς εδώ ενεργειακά, παιδάκια μου, δεν μας πειράζει όμως. Δεν μας πειράζει και θα σας πω γιατί. Αυτή εδώ η καρτούλα αντιπροσωπεύει το άτομο της καρδιάς σας. Εντάξει, το άτομο δηλαδή που περιμένετε τέλος πάντων να σας πει τι και πώς. Λοιπόν, αγάπες μου. Εδώ έχουμε υδροχοήσια ενέργεια, πιθανότατα το ζώδιο στον υδροχό, κυρίαρχους πλονήτες στον υδροχό, οροσκόπο στον υδροχό, έτσι. Παιδάκια μου, γλυκά, κοιτάξτε. Αυτή εδώ η κάρτα επίσης συμβολίζει ευχές που γίνονται πραγματικότητα. Άρα. Ελάτε εδώ, βρε άκαμπτα, κάποιες φορές πεισματάρικα και παρορμητικά μου πλασματάκια. Ορίστε, θα πραγματοποιηθούν οι ευχές σας. Εντάξει, αυτό που θέλετε θα γίνει. Αλλά ας δούμε λίγο την οπτική της άλλης πλευράς. Εν τω μεταξύ αυτό μπορεί να πηγαίνει και vice versa. Εντάξει, αντίστροφα δηλαδή, εσείς να είστε σε αυτήν εδώ τη θέση και ο καλός σας ή η καλή σας αυτή. Εσείς ξέρετε καλύτερα, εντάξει. Λοιπόν, αγάπες, αυτό το άτομο θέλει να προχωρήσουν τα πράγματα. Το θέλει πολύ. Θέλει λίγο το χρόνο του ακόμα για να σιγουρευτεί. Νιώθει λίγο ανασφάλεια για εσάς, η αλήθεια είναι, έτσι. Αυτός ο παρορμητισμός εδώ πέρα είναι λιγάκι που το προβληματίζει. Εσείς προβληματίζεστε από την υποτιθέμενη αναποφασιστικότητα, αλλά ο καλός σας ή η καλή σας προβληματίζεται από τον παρορμητισμό σας. Δηλαδή φοβά το Γιάννη στο δεριό και το δεριό το Γιάννη εδώ πέρα. Λοιπόν, όμως, παιδάκια μου, πάρα πολύ καλά πράγματα. Πάρα πολύ καλά πράγματα θα γίνουνε. Δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε. Έτσι, εδώ πέρα μιλάμε για έρωτα, σταθερότητα, ακόμα και φίλοι. Έτσι, θα είστε οι καλύτεροι φίλοι εκτός από σύντροφοι. Δηλαδή μιλάμε για ένα πακέτο φοβερό εδώ πέρα. Εντάξει, μιλάμε για γάμο, μιλάμε για οικογένεια. Ό,τι εύχεστε γίνεται. Έτσι, ό,τι έχει η καρδούλα σας μέσα ως ευχή, θα πραγματοποιηθεί. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Διώξτε εσείς τους ενδυασμούς. Εντάξει, παιδάκια μου, γλυκά. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα, αυτός ο άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχει σκοπό να σας τα δώσει όλα στο πιάτο. Οπότε, αφήστε λίγο τους εγωισμούς και τα σπασίματα και το ένα και το άλλο και τα νάζια, τα... και καλά δεν σου μιλάω και τα μούτρα και τέτοια. Έτσι. Θα δείτε πώς θα πάνε όλα. Σούπερ, λοιπόν. Θαύμα. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, έλα παιδιά, ο ένας ή η μία. Εντάξει. Ο ένας και μοναδικός που λέμε, παιδάκια. Ορίστε. Να το. Να είστε σίγουροι ότι ήδη είστε με το κατάλληλο άτομο για σας. Εντάξει. Είναι λίγο θέμα χρόνου. Εξηγήσαμε το γιατί πριν. Μην αμφιβάλλετε, εντάξει, ορίστε, ξεκάθαρα. Να το άτομο της καρδιάς σας, έτσι. Και αντίστοιχα, και το άτομο αυτό έχει βρει το άτομο της καρδιάς του. Εντάξει, παιδάκια μου, θαύμα, δεν έχουμε να πούμε πολλά εδώ. Πάμε να δούμε λίγο το μηνυματάκι. Ορίστε, πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας. Να το, παιδάκια μου, θέλω να κάνω φόκους. Ορίστε, λοιπόν, ευχάριστες, θετικές, μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας, εντάξει. Νέο είδος τρόπου ζωής. Λοιπόν, θα σας δώσει πολύ μεγάλη χαρά και απαλλάσσεστε από
από όλους τους προβληματισμούς και τις απορίες και τα άγχη. Ορίστε, να το. Έλα, παιδάκια εδώ πέρα, εντάξει. Αράζετε στο λιμάνι σας. Έτσι έχετε λιμάνι ένα στον άλλον, παιδάκια μου, γλυκά θαύμα. Θαύμα! Λοιπόν, εντάξει, τα πάμε. Ωραία, αγαπητή μου, θαυμάσια. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα. Και προχωράμε στο πακετάκι νούμερο 3, να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, αγαπητή μου, αυτή εδώ η καρτούλα μας λέει τη δική σας κατάσταση, πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα, πώς σκέφτεστε, πώς αισθάνεστε, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αγαπητοί μου, κοιτάξτε να δείτε εδώ τι γίνεται. Ωραία, πιστεύω να φαίνονται όλα καθαρά, πάρα πολύ ωραία. Εσείς, μεγάλη πιθανότατα κιόλας να ανήκετε στο ζώδιο του ζυγού ή να έχετε οροσκόπο στο ζώδιο του ζυγού ή κυρίαρχους πλανήτες στο ζυγό, παιδάκια μου, έτσι. Λοιπόν, εσείς περνάτε μία φάση που αναζητάτε τις δικές σας ισορροπίες, έτσι, και θέλετε να κάνετε το κλίμα της αισθηματικής σας ζωής πιο όμορφο, έτσι, πιο ανάλαφρο. Το ενδιαφέρον σας είναι στραμμένο στον τομέα των σχέσεών σας. Εντάξει, θέλετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις, οι οποίες θα σας οδηγήσουν στην πλήρη ευτυχία και νιώθετε ότι επιτέλους κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Είτε να διορθωθούν λάθη, είτε εσείς θέλετε να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να γίνει η ζωή σας πιο όμορφη, πιο ωραία. Νιώθετε ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και σας προβληματίζουν αυτές οι καθυστερήσεις. Όμως σε αυτή τη φάση που βρίσκεστε δεν θέλετε να τεντώσετε το σκηνή παραπάνω. Φοβάστε μήπως πάσει. Άρα, κάνετε υποχωρήσεις, κάνετε συμβιβασμούς, βάζετε νερό στο κρασί σας και κοιτάζετε πώς θα αποκαταστήσετε το κλίμα μεταξύ εσάς και του ατόμου που είστε μαζί, αλλά αυτό το άτομο δεν σας δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις σε κέρια ερωτήματά σας, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι αργεί να απαντήσει ή αποφεύγει εντελώς την κουβέντα. Όταν λέω κέρια ερωτήματα, εννοώ το μέλλον μεταξύ σας, την εξέλιξη μεταξύ σας, πού πάει, πού στοχεύει αυτή η κατάσταση μεταξύ σας, πού οδηγεί κτλ. Κτλ. Έτσι, αγαπητοί μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, κοιτάξτε, εσείς νιώθετε ηρεμία κάπου μέσα σας, έτσι. Και να σας πω και κάτι, καλά κάνετε και κρατάτε την ηρεμία σας και την ισορροπία σας. Έτσι, αγαπητοί μου, άστε με να κάνω και λίγο zoom εδώ να δείτε. Ωραία. Καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι εσείς ξεκινάτε από τώρα κιόλας που βλέπετε αυτό το πακέτο να αντιμετωπίζετε πιο ρεαλιστικά την πορεία της κατάστασης, έτσι. Οπότε κάνετε και την αυτοκριτική σας, θέλετε να ξεκαθαρίσετε μέσα σας και πράγματα που είχαν συμβεί στο παρελθόν. Δεν θέλετε δηλαδή να επιτρέψετε στο παρελθόν να σας γίνει εμπόδιο. Θέλετε να εξελίξετε την κατάσταση, να την πάτε μπροστά, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Και αυτή εδώ η καρτούλα αντιπροσωπεύει το άτομο που είστε μαζί. Αλλά όμως το άτομο αυτό ακόμα δεν σας έχει ξεκαθαρίσει. Δεν σας λέει ξεκάθαρα τι θέλει, πώς σκέφτεται τα πράγματα, τι εξέλιξη θέλει να έχετε μεταξύ σας κτλ. Κτλ. Μισό λεπτάκι και το χέρι αυτό είναι κουρασμένο. Θα το αφήσω κάτω. Έτσι, αγαπητοί μου. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το άτομο αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή να φέρει το όπως φέρετε ή να μασάει τα λόγια του ή πείτε το όπως θέλετε εσείς. Έτσι. Όμως, παιδάκια, όμως, δεν θα αργήσει ο καιρός που επιτέλους
θα συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος αυτός, είτε άντρας είτε γυναίκα, τα συναισθήματά του και την αξία που έχετε στη ζωή του. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα μιλάμε για μία τούμπα. Μία τούμπα, δηλαδή τα πράγματα από εδώ που είναι στάσιμα, όπως περιγράψαμε και εδώ, θα γυρίσει εδώ, παιδιά μου, η κατάσταση μία τούμπα που εσείς θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Θα πείτε, από πού ήρθα το τώρα. Κι όμως, αγαπητοί μου, κι όμως, έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραίες εξελίξεις έχουμε εδώ, καρμική κάρτα, εντάξει. Καρμική κάρτα, παιδάκια μου. Λοιπόν, μη μου ανησυχείτε, μη μου φοβάστε. Εσείς αν ακόμα είσαστε σε διάστημα που περιμένετε και περιμένετε, έτσι. Και εννοείται, όπως είπαμε και πριν, δεν είστε σίγουροι για τα αισθήματα, για τις προθέσεις, για τίποτα σχεδόν, εντάξει. Θα δείτε. Εδώ θα δείτε για πότε αυτός ο άνθρωπος θα αρχίσει να σας πολιορκεί με λουλούδια, με μηνύματα, με τηλεφωνήματα και εσείς θα τα χάσετε. Θα πείτε, μα καλά, από πού ήρθε αυτό το πράγμα τώρα, ρε παιδιά, τι έγινε τώρα εδώ, είναι δυνατόν? Και όμως, ναι, είναι δυνατόν, αγάπες μου γλυκές, έτσι. Λοιπόν, και πρόταση θα έχετε και βαθύτατες εξομολογήσεις θα έχετε. Λοιπόν, που θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό εσείς, θα λέτε, δεν είναι δυνατόν, τι έχουν τα φτάκια μου. Εντάξει, λοιπόν, άρα καλά κάνετε και είστε σε αυτήν εδώ την ουδέτερη και ισορροπημένη στάση εσείς. Πολύ καλά κάνετε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε το άτομο αυτό να ξεμπλοκάρει και να μπουν τα πράγματα κατά από άλλη βάση. Και μάλιστα αυτό θα γίνει τόσο ξαφνικά που θα λέτε, αποκλείεται, όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε, που έλεγε και η διαφήμιση. Κάπως έτσι θα είναι και για εσάς. Όνειρο θα ζείτε, αφήστε εδώ που κοιμάμαι να το βλέπω, μη με ξυπνάτε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ετοιμαστείτε λοιπόν για υπέροχες εκπλήξεις, μοναδικές εκπλήξεις. Θαύμα. Για να δούμε εδώ. Τι μας λέει. Εντάξει, να το. Θα κάνετε, παιδάκια μου, συζητήσεις από καρδιάς, εντάξει. Λοιπόν, θα ξεγυμνώσετε και οι δύο την καρδούλα σας ο ένας τον άλλον. Με αποτέλεσμα, παιδάκια μου, ακριβώς επειδή θα γίνουν εξομολογήσεις και θα μιλήσετε ειλικρινώς, θα σας πει πολλά. Εντάξει, μέσα από την καρδιά του θα σας πει αλήθειες. Εντάξει, αγάπης μου γλυκιά. Οπότε, λοιπόν, okay. Ο πάγος έσπασε. Οι ανασφάλειες αποχωρούν, εντάξει, γιατί έρχεται η συνειδητοποίηση. Θαύμα, ειλικρίνεια, παιδιά, πολύ ωραίο πράγμα. Με πολύ ωραίο τρόπο θα σας μιλήσει το άτομο της καρδιάς σας. Με μεγάλη ειλικρίνεια. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε να πούμε πιο πολλά εδώ. Να δούμε όμως και το μήνυμα. Να το. Αγάπη. Να τα μας. Λοιπόν. Ορίστε, η αγάπη πλανάται στον αέρα. Έτσι. Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για δέσμευση και για να πάμε το επίπεδο της σχέσης μας ένα level παραπάνω. Λοιπόν, να το, παιδάκια. Ξεκάθαρες κουβέντες, σταρά τα λόγια. Έτσι, σταρά τα και από καρδιάς. Αλήθειες θα υποθούν. Με αποτέλεσμα η κατάσταση μεταξύ σας να ανέβει επίπεδο, αγάπες μου, και να φτάσετε όπου θέλετε εσείς. Από τους δυο σας εξαρτάται από εκεί και πέρα, εντάξει, γιατί και οι δύο θα θέλετε. Θαύμα, θαύμα, ορίστε βρε, να, τέτοια να βλέπουμε να χαιρόμαστε. Εγώ χαίρομαι προσωπικά πάρα πολύ. Χαυτάκια να μας πει το δικό σας φαγητάκι, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα.